Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Ντέμι Ντόου, Ρώσος πρέσβης, απέστειλε στην Πετρούπολη, Πέτρογκραντ, την ακόλουθη αναφορά. Έχουμε στη διάθεσή μας στοιχεία από τα οποία συνάγεται ότι στην εκδήλωση διαμαρτυρίας έλαβαν μέρος κριτικοί και δραπέτες φυλακών. Υποψιαζόταν μάλιστα ότι ο Βενιζέλος είχε σκηνοθετήσει το επεισόδιο, προκειμένου να προκαλέσει την αποβίβαση δυνάμεων από τα σκάφη του συμμαχικού στόλου και την εξέγερση του λαού. Ο Ζαΐμις, ο οποίος βεβαίως αγνοούσε τελείως τα πραγματικά γεγονότα, ζήτησε επισήμως συγγνώμη για τα επεισόδια στη γαλλική πρεσβεία. Ο Γκίγεμο, κάνοντας τον ανήξερο, απάντησε ότι ανέμενε εντολές από το Παρίσι. Ο ναύαρχος Νταρτής Ντουφόνε ανέθεσε την προστασία της γαλλικής πρεσβείας στο κέντρο της Αθήνας σε ένα ναυτικό απόσπασμα που αποτελούνταν από 25 ενόπλους. Στις 10 Σεπτεμβρίου ο Γάλλος πρέσβης αξίωσε την άμεση σύλληψη των υπετίων του επεισοδίου και των ανδρών του αστυνομικού σώματος που δεν είχαν καταφέρει να προστατεύσουν την πρεσβεία. Επιπροσθέτως απέτησε την επίσημη αποστασιοποίηση του βασιλιά από τους ηθικούς αυτουργούς της καταδρομικής επιχείρησης στη γαλλική πρεσβεία. Οι γαλλικές πιέσεις και τα γεγονότα που εξελίσσονταν την ίδια στιγμή στη Μακεδονία με αποκορύφωμα την παράδοση του τέταρτου σώματος στρατού είχαν ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Ζαΐμι από το πρωθυπουργικό αξίωμα στις 11 Σεπτεμβρίου. Η επίσημη δικαιολογία ήταν τα προβλήματα υγείας που αυτός αντιμετώπιζε. Οι βενιζελικοί κύκλοι ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτήν, διότι κάθε νέα πτώση κυβέρνησης καθιστούσε δυσκολότερη την προσπάθεια του Κωνσταντίνου να βρει έναν πρωθυπουργό που θα ήταν αποδεκτός από την Αντάντ. Ήταν προφανές ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν στον Βενιζέλο. Νάτος.